Την πρώτη και ταυτόχρονα ο Δημητρή γνώρισε η νίκη βόλου στην έδρα τη από τον Εγινιακό. Ήτα που αλλάζει πλέον του στόχου τη βολιώτικη ομάδα, αφού η πρώτη θέση μοιάζει πλέον να χάνεται, και την ίδια ώρα η Ερακλή προσπέρασε τη νίκη στη βαθμολογία, πέφτοντα στην τρίτη θέση. Το σίγουρο είναι πω με βάση τη σημερινή εμφάνιση των Κιανολεύκων, ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, καθώ λύσει από τον πάγκο δεν φαίνεται πω υπάρχουν. Ο αγώνα ξεκίνησε με τον Αιγυνιακό να δημιουργεί αναστάτωση στα καρέ τη νίκη μόλι το πρώτο λεπτό, με τον Αποστολίδη να λέει όχι στον Κουτσοσπύρο στο σουτ που επιχείρησε από κοντινή απόσταση. Η νίκη στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του πρώτου 45 λεπτού είχε την κατοχή τη μπάλα και τον έλεγχο τη μεσαία γραμμή, όμω ο τρόπο ανάπτυξη ήταν με σέντρε είτε από δεξιά με τον Ζουλιώτη είτε από αριστερά με τον Σοηλέδη και αποδείχθηκε βούτυρο στο ψωμί για τους του υψηλόσωμου του στο 19ο λεπτό, ο κόρνερ για την νίκη με τον Ανιέτη, η μπάλα έφτασε στον Αμαρκάρη στο Σεϊμάν, το σου του οποίου κατέληξε out. Μοναδική καλή στιγμή για τη βολιότικη ομάδα στο 34, όταν ο Τζιόρα, από πλεονεκτική θέση, σούταρε με την μπάλα όμω να φεύγει out. Ο Μάνος Αποστολίδης αντιδρώντας σωστά στο 4 τέ του πέντα στο 37ο λεπτό, κράτησε ανέπαφε την αιστεία του με τι δύο ομάδε να πηγαίνουν χωρίς γκολ στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο έλειψε ο γρήγορο ρυθμό του πρώτου ημίχρονου αφού οι συχνέ διακοπέ του αγώνα κούρασαν του φιλάθλου και προκάλεσαν τον εκνευρισμό των παικτών τη νίκη. Από του κιανόλευκους έλειψε η φρεσκάδα και η φαντασία στο παιχνίδι του. Στο 58ο λεπτό, ο Κωνσταντινίδη αφού διέσχισε το μισό γήπεδο έκανε το σουτ από τη μεγάλη περιοχή με τον Αποστολίδη να αποκρούει. Στο 51 ο Τζιώρας από θέση μέσα δεξιά τη μεγάλη περιοχή του Ηγυνιακού επιχείρησε δυνατό σουτ με την μπάλα όμω να καταλήγει out. Στο 71ο λεπτό, ο Ζούρκο για τους φιλοξενούμενους πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Φαμπίνιο. Ο Εγγυνιακό εκμεταλλεύτηκε μία από τις δύο-τρει επιθέσεις που έκανε στην επανάληψη και στο 82ο λεπτό με τον Ζούρκο, ο οποίο έστειλε την μπάλα στο βάθο τη αιστεία του ανήμπορου να αντιδράσει αποστολίδι, άνοιξε το σκορ και το κράτησε μέχρι το φινάλε. Μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού η νίκη δεν κατάφερε να απειλήσει. Αντίθετα, ο Γενιακό θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά του με τον Γκέσιο να μην μπορεί να νικήσει τον πορτιέρο τη νίκη σε τέτα τέτ στι του αγώνα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, καθαρό χέρι μέσα στην περιοχή του Αιγυνιακού με τον διαιτετή να μην δίνει το πέναλτι για την νίκη. Κορυφαίωσε ακόμη ένα παιχνίδι για την νίκη ο τερματοφυλακά τη Μάνο Αποστολίδη.